σήμερα έχουμε μια μεγάλη επέτειο, μια από τις δύο μεγάλες εθνικές επαιτίους. Βρίσκεται αναλογίες του τότε με το σήμερα στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική πολιτική, στρατιωτική και οικονομική ελίτ. Βρίσκεται αποκλίνουσες και τέλος πάντων τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας περιγράφει τη μοναδικότητα 82 χρόνια πριν ενός θαύματος στο ελληνοαλβανικό μέτωπο. Κοιτάξτε, ο πόλεμο ο ελληνοϊταλικό και κατά άποψή μου όχι μόνο ο πόλεμο ο ελληνοϊταλικό, γιατί το όχι δεν ήταν στιγμιαίο, ήταν συνεχέ. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ήταν διαρκέ. Δηλαδή, αυτό το τρίπτυχο που λέει και ο Κλαούζεβιτ, ηγεσία στρατού λαού, λειτουργήσε απόλυτα, με απόλυτη έτσι, συνέπεια και συμπαγό και το αρχικό το όχι που ελέγχθηκε έναντι των, των, Ιταλών και η νίκη έναντι των Ιταλών συνεχίστηκε μετά ή το πνεύμα αυτό της, της αντίστασης, το πνεύμα της άρνησης στο να δεχτούμε το, το αποτέλεσμα για, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ήταν η συνέχεια του ελληνοϊταλικού, ήταν η εθνική αντίσταση, ήταν οι άνθρωποι που φύγανε και πολέμησαν στη Μέση Ανατολή, ήταν οι άνθρωποι που δεν ανέβηκαν στο βουνό και δεν πήγανε και στην, ε, στη Μέση Ανατολή, αλλά αρνήθηκαν. Ήταν μοναδικό το φαινόμενο στην Ευρώπη, όχι μόνο να συνεργαστούν με τον κατακτητή με, με κανέναν τρόπο, αλλά να προβάλλουν και, και αντίσταση όταν χρειάστηκαν όταν να πάρουν εργάτες, οι η, η Γερμανοί. Αυτό ήταν μοναδικό στην Ευρώπη. Λοιπόν, ε, αυτό δείχνει δηλαδή ότι ο ελληνικός ε, λαός, ουσιαστικά, ε, είχε μία αντίληψη ότι δεν έχασε ποτέ, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, ο αγώνας συνεχίζεται. Και αν δυστυχώ δεν προέκυπτε αυτό ο τρομακτικό εμφύλιο πόλεμο, που είναι μεγάλη συζήτηση για το ποιοι και πώ τον προκάλεσαν, κατά την άποψή μου είναι κυρίω ο ξένος παράγοντα που ευθύνεται γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μία άλλη κουβέντα. τότε θα είχαμε και μία ε, διαφορετική, διαφορετική Ελλάδα. Mm -hmm. ε, Προφανώ. Το 40 είναι μια τομή, ακόμη και για τα κοινωνικοπολιτικά, διότι μέχρι τότε η σχάση στο εσωτερικό είναι βενιζελική-αντιβενιζελική. Από το 40 και μετά πάμε σε μια άλλη δεξιά, αριστερά, με αποκορύφωμα των εμφύλιων. Παρόλα αυτά, είναι μια τομή και ο τρόπο που εξελίχθηκε στο θέατρο των επιχείρησεων όλου αυτού του ελληνοϊταλικού πολέμου στην ελληνοαλβανική μεθόριο, είναι κάτι το εντυπωσιακό. Τι κατά τη γνώμη σα έπαιξε ρόλο, Καταρχά, προφανώ η βούληση για αντίσταση των Ελλήνων. Κοιτάξτε, ε, ο, πυρήνα ήταν ο Έλληνα μαχητή. Ο Έλληνα μαχητή εκείνου του καιρού, ο οποίο ήταν. Ίσως θα έλεγα ο πιο σκληρός μαχητής ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, χω, με, με, ελάχιστη έτσι δόση υπερβολή. Θυμάμαι το, το, στρατηγό το Φαραντάτο ως διευθυντής πεζικού τότε, που είχε πάνω στο γραφείο του ένα μεγάλο άγαλμα του Έλληνα Εύζωνα και μου έλεγε αυτός, αυτός είναι ο απόλυτο πολεμιστής από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι και το 40. ήταν ο απόλυτο πολεμιστής στο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, ε, μας έχει συσκοτήσει πάρα πολύ για πολιτικούς λόγους, ε, μας έχει συσκοτήσει την προσπάθεια να, να αναλύσουμε πραγματικά το, για, για ποιο λόγο είχαμε αυτή την επιτυχία. Έχουμε πέσαμε θύμα της υποβάθμισης του, του αντιπάλου, που ξεκίνησε για σατυρικούς λόγους τότε, ήδη mm. από το 1940, για, για λόγους προπαγάνδας, αλλά δυστυχώς μετά εξελίχθηκε σε έναν ιδιόρυθμο μύθο, ότι οι Ιταλοί ήταν μαλθακοί, ότι δεν θέλανε να πολεμήσουν, ότι ήταν αντίπαλος ο οποίος ήταν εύκολος να νικηθεί. Όχι. Και οι Γερμανοί να ήταν στη θέση του στα βουνά, τα ίδια θα παθαίνανε. Και οι Ρώσοι να ήταν στη θέση του στα βουνά, τα ίδια θα παθαίνανε. Η η, συγγνώμη, οι η Ιταλοί ήταν σκληροί πολεμιστέ, πολέμησαν σκληρά. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα σε μία από τι πιο σκληρέ μάχε του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αυτή στο ύψωμα 731, από τι πιο σκληρέ μάχε που έχουν γίνει ποτέ. Και δεν ήταν ότι δεν νικήσαμε γιατί οι Ιταλοί ήταν Μαλθακοί. Όχι, νικήσαμε. Ακριβώ λόγω φρονήματος, αλλά και πολύ καλή οργάνωση. Εδώ υπάρχει η τάση πάλι να υποβαθμίζεται η εξαιρετική οργάνωση που είχε, ε, η εξαιρετική προετοιμασία που είχε κάνει τότε ο μεταξά. Πάλι γιατί ο μεταξά είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα κλπ. Αλλά αυτό, δεν μπορούμε να του, ε, να του στερήσουμε τα εύσημα τα ότι είχε προετοιμάσει πάρα πολύ καλά την Ελλάδα ε, για πόλεμο. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο πόλεμο. Αυτό αξίζει να το πούμε γιατι ε, ο μεταξάς ως μια στρατιωτική ιδιοφία θα έλεγα όπως λέγανε οι εκπαιδευτές του στη Γερμανία και απόφυτο της γερμανική της ε, σχολής πολέμου της Kriegsakademie ίσως το, το πιο επιτυχημένο στρατιωτικό ίδρυμα ανώτερης ε, στρατιωτικής επιστήμης ever λοιπόν είχε καταλάβει ένα ένα αξίωμα θα έλεγα στην τέχνη του πολέμου που είναι ότι η στρατιωτική ισχύ είναι ένα σχετικό μέγεθος όχι απόλυτο Πρέπει δηλαδή να προσαρμόζεται σε μια σειρά από παράγοντε. Ο πιο σημαντικό είναι η γεωγραφία, αλλά και τη, η ιδιαίτερη ιδιοπροσωπεία των, των στρατιωτών και μια σειρά από άλλα. Κυρίω λοιπόν όμω είναι η γεωγραφία. Και έφτιαξε ένα στράτευμα, ένα είδο στρατεύματο, μια πολεμική μηχανή, κομμένη και ραμμένη για τα δύσβατα ορεινά χειμερινά εδάφη στα οποία πολέμησε ο ελληνικό στρατό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το, το γράφω και εγώ και κυρίω βέβαια έχει ασχοληθεί πολύ περισσότερο ο καθηγητή ο κ. Μαργαρίτη, από αυτόν έχω πάρει και εγώ τι πληροφορίε, είναι α πούμε ότι ένα στρατηγικό οπλικό σύστημα του ελληνικού στρατού εκείνο τον καιρό ήταν τα μουλάρια. Λοιπόν, γιατί ήταν τα μουλάρια, Γιατί τα μουλάρια βόλευαν για, για τι ορεινέ διαβάσει τη Πίνδου. Ε, Προσέφεραν στον ελληνικό στρατό την, την τακτική ευελιξία που χρειάζονταν. Οπότε για ομάδε mm. ε, πέντε περίπου στρατιωτών αντιστοιχούσαν δύο ή τρία μουλάρια, που ήταν πολύ περισσότερο από αυτό που είχαν ε, οι Ιταλοί. Σε συνδυασμό με το αποκεντρωτικό μοντέλο μάχη που υιοθέτησε και εφάρμοσε ο Μεταξά, βασισμένο στη γερμανική αντίληψη τη Outrax Tactic, αυτό που λέμε στα ελληνικά τη διοίκηση δια τη αποστολή, λοιπόν, προσέφερε στο ελληνικό, στο ελληνικό στράτευμα μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη ε, ευελιξία, προσαρμοστικότητα στα δεδομένα τη μάχη, επέτρεψε στον ατομικισμό των Ελλήνων να ξεδιπλώσει τι αρετέ για, του, γιατί ο Έλληνα μαχητή, ο Έλληνα κατώτερο ηγείτορα δύσκολα ε, υποτάσσεται μέσα σε άκαμπτα ιεραρχικά σχήματα. Είναι εξαιρετικό μαχητή, όπω είπαμε, αλλά χρειάζεται να τον αφήσει να αναλάβει πρωτοβουλία, να αυτοσχεδιάσει, τέλο πάντων να πάρει, να πάρει τη, τη, διαδικασία τη μάχης πάνω του. Όπω ακριβώ έλεγε η γερμανική σχολή. Και το κάνανε. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν ο Μεταξά εκείνο τον καιρό να μην ήταν ο Μεταξά, να ήταν κάποιοι άλλοι και να ακολουθούσαν τη μόδα τη εποχή, το μηχανοκίνητο πόλεμο, α πούμε, και να είχαν φτιάξει έναν πανάκριβο στρατό με, με άρματα μάχη, με μηχανοκίνητα μέσα κλπ. κλπ και να προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν του Ιταλού στην πίνδο. Η, η χρησιμότητα αυτά είναι μηδενική. Μπορούσε να έχει χρησιμότητα σε, σ, στη συνέχεια, αλλά εκεί πέρα όχι. Λίγους μήνες πριν γίνει το 1940, το ναι. οι, οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί τότε, την πάτησαν ακριβώς έτσι στον το πόλεμο του χειμώνα στην Φιλανδία, όπου ακριβώς προσπαθώντας να κάνουν μια μαζική επίθεση με τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες φάλαγγες, εγκλωβίστηκαν από τους Φιλανδούς σκιέρ, τι φιλανδικέ δυνάμεις χρησιμοποιώντα σκιέρ, βομβέ Μολότοφ, ελεύθερου κοπευτέ, όπω είναι ο περιβόητο ο Χάιχο και τακτικέ που τι είχαν πάρει από, την, από του της τη περιβόητη Μότι Tactics, δηλαδή κλείνανε τι μεγάλε παρατεταμένε ρωσικέ φάλαγγε σε ένα σημείο άμυνα, σε κάποιο που δεν μπορούσαν να το. ένα, ένα πέρασμα ενό ποταμού, με λόφου γύρω-γύρω, και ένα πίσω του παρενοχλούσαν από τα, από τα πλάγια με σκιέρ και με ρεύθρου σκοπευτέ και με μια σειρά από άλλα, και αφήνανε μετά το ψύχο, το δρυμύτα το ψύχο του αρκτικού χειμώνα να κάνει τη δουλειά. Και οι Ρώσοι συνετρίβησαν σε πρώτη φάση εκεί πέρα. Οι απώλειέ του εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράνε και τι 300 και τι 500 χιλιάδες. Λοιπόν, και έδειξε αυτό πω η προσαρμοστικότητα στο πεδίο της μάχης, το αποφασισμένο πεζικό, οπλισμένο με ταπεινά οπλικά συστήματα, και που, που ήταν όμω αυτά που τέριαζαν στην περίπτωση... Αυτό κολλάει στο σήμερα, και... γιατί είναι γνωστή η άποψη που έχετε διατυπώσει, ότι οι πανάκριβες πλατφόρμες... Έχουν μία αξία και μία σημασία, αλλά η λύση είναι πάντα να μπορεί να εκμεταλλεύεσαι τη γεωγραφία. Μιλώντα για παράδειγμα για τα νησιά του Αιγαίου. Και μία και αναφερθήκατε στη Ρωσία, λέγατε και νομίζω ότι είναι και ιστορικά αποδεδειγμένο, είναι η ίδια Ρωσία που στη... στο τέρμα τη Ανατολή, στην Αποανατολή, συνέτριβε την ίδια περίοδο που η Τίτο σε πρώτη φάση, γιατί μετακέρδισε, μετακέρδισε. του Φιλανδού, συνέτριβε μία. Πανίσχυρη πολεμική μηχανή των Ιαπώνων. Ακριβώς. Ίδια ακριβώς. Η, η, η Ρωσία έχει τέτοιε αντιφάσει και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη στην ερμηνεία τη. Γι' αυτό είναι και εξαιρετικά παρακινδυνευμένο σήμερα να βγάζουμε συμπεράσματα για το πώ θα αντιδράσει στρατιωτικά. Έχει υποστεί ένα τεράστιο χαστούκι στο γόητρό τη από ε, τι τεράστιε δυσκολίε που αντιμετωπίζει, τι αποτυχίε που αντιμετωπίζει στο πεδίο τη μάχη στην Ουκρανία. Αλλά θα ήταν τεράστιο λάθο να την υποτιμήσουμε. Και οι επαγγελματίε, εν πάση περιπτώσει, του χώρου στη Δύση δεν την υποτιμούν. Ακριβώ όπω είπατε, την ίδια περίπου περίοδο που στην ε, υφίστατο αυτή την εξαιρετικά ταπεινωτική ήττα ε, στη Φιλανδία, την ίδια περίοδο ο Ζούκοφ συνέτριβε του Ιάπωνε στο. Χάλκιν Γκολ, στο Νόμον Χάν, α πούμε, με, μια, με έναν ε, κεραυνοβόλο, κεραυνοβόλο, πόλεμο. Ε, και μάλιστα ε, ο Χίτλερ τότε, Εκτιμάται ότι έπεσε στην παγίδα, υποτίμησε πάρα πολύ τον, τον κόκκινο στρατό. Ακριβώ γιατί πήρε τα διδάγματα, δεν είδε το τι συνέβαινε στην Αποανατολή, είδε αυτό που συνέβαινε στη Φιλανδία. Έκανε την επιχείρηση Μπαρμπαρόσο με υπερβολική αισιοδοξία και χασε. Ενώ οι Ιάπωνε που λέγανε μετά εάν μπαίναν οι Ιάπωνες στον πόλεμο ε, ε, εναντίον των Ρώσων, γιατί οι Ιάπωνες δεν συγκρούστηκαν με τους Ρώσους, μέχρι, στε, όταν έπεσαν περίπου τη μέρα που έπεσε η ατομική βόμβα, θυμάμαι καλά, κήρυξε η Σοβιετική Ένωση στον πόλεμο στην Ιαπωνία. Ε, και λέγανε αν οι Ιάπωνες είχαν κηρύξει τον πόλεμο στην, στη Σοβιετική Ένωση, θα ήταν διαφορετική η μορφή. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Είχαν υποστεί συντριπτική ήττα, Ήδη οι Ιάπωνε φοβόντουσαν και, πάση περιπτώσει, δεν είχαν τη δυνατότητα mm -hmm. να το κάνουν. Ε, στον, η, το, η, το, η, το, Ιταλικό πόλεμο, θεωρείτε ότι τη σφραγίδα τη βάζει ο έφεδρο, από την πλευρά της Ελλάδος. Κοιτάξτε, θα, ε, είναι, είναι γεγονός ότι, ότι ήταν ο στρατός που χρησιμοποιήθηκε ήταν στρατός εφέδρων. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, ήταν όντω ο εφέδρος μαχητής, αλλά και ο εφέδρος κατώτερος συγκύτωρας. Πάλι αυτό ο, το οφείλουμε στην, ε, στο Μεταξά. Ο οποίος πήρε τα διδάγματα επαναλαμβάνω από τους Γερμανούς. Λοιπόν, ενώ η μόδα εκείνη της εποχής σε άλλους στρατούς, ήταν ας πούμε, να πάμε σε φουλ επαγγελματικό στρατό. Για παράδειγμα, ο Ντεγκόλ, που ήταν μια μεγάλη mm. στρατιωτική επίσης ιδιοφία, στο βιβλίο που έγραψε το 1934 ο επαγγελματικός στρατός, έλεγε να πάμε σε δυνάμεις πριν από, τον Κουντέριαν το που έγραψε το «Achtung Panzer». Θεωρήθηκε ας πούμε, η βίβλο για, για, το πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άρμα στο πεδίο τη μάχη. Ήταν πολύ μπροστά το βιβλίο για την εποχή του. Αλλά ο Ντεγκόλ έλεγε να πάμε σε αμυγό ε, επαγγελματικό στρατό, αυτό που θα λέγαμε σήμερα μικρό ε, και αποτελεσματικό επαγγελματικό στρατό. Και τότε προ, ε, προκλήθηκε μεγάλη ε, διένεξη για πολιτικούς λόγους στην, ε, στη Γαλλία, γιατί θεωρήθηκε από, τους, από την αριστερά ότι το στράτευμα προσπαθεί να καταργήσει το στρατό των εφέδρων και αυτό θα ήταν πλήγμα για τη δημοκρατία, δηλαδή... Αν θυμάμαι καλά ήταν 15 Μαρτίου του 1935 ο Λεόν Μπλουμ, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, του, του λαϊκού μετόπου μετά. Δηλαδή ο ηγέτης του πιο, της πιο αριστερής κυβέρνησης που πέρασε ποτέ στην Ελλάδα έκανε τεράστια, στην, στη, στην, συγγνώμη, στην Ευρώπη ουσιαστικά, έκανε τεράστια ε, μεγάλο ντόρο στο κοινοβούλιο το γαλλικό για το βιβλίο του Ντεγκόλ και έλεγε ότι αποτελεί μέρος συνωμοσία τη άκρα δεξιά και για των να στρατιωτικών. Πολίτης. Για να εφοπλιστεί ο πολίτη. Αυτά για να τα βλέπουν πολύ σήμερα που όταν μιλάμε, ας πούμε, Για το, για το στράτευμα, για τη θητεία, για την εφεδρεία κτλ. Λένε ότι αυτά είναι μιλιταριστικά και ακροδεξιά. Αυτό είναι, είναι κατά την άποψη μου μια τόσο βίαιη, παράλογη και εξωφρενική αντιστροφή της πραγματικότητας που, που τέλο πάντων είναι, ε, μόνο εδώ θα μπορούσαμε να το συζητάμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.